Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα καλησπερίσω πρώτα απ' όλα τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο και τον Νίκο Φιλιππίδη. Κληρώθηκε από τις Βρυξέλλες, καλησπέρα, η Σύνοδος Κορυφής. Και πρόδρομε, είχαμε μεν μια συνέντευξη τύπου από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, στην οποία έγινε μια εκτενής αναφορά για το μεταναστευτικό και τις νέες τεχνολογίες. Τα σημαντικά όμως τα είπαν κυβερνητικές πηγές μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου και αφορούν τα μέτρα. Για πες μας. Λοιπόν, το νόημα που βγαίνει από, από τις Βρυξέλλες και που έρχεται από τις κυβερνητικές πηγές είναι ότι η διαπραγμάτευση ήδη έχει ξεκινήσει και θα είναι σίγουρα διαρκής. Μέτρα θα ληφθούν, αλλά αυτά τα μέτρα θα είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα και όχι οριζόντια. Επίσης, ό,τι αφορά τον φόρο ακινήτων που γίνεται τόσο πολύ συζήτηση και είναι και πολύ λογικό άλλωστε τα τελευταία 24 ώρα, η λογική είναι να διευρυνθεί η βάση της φορολογίας ώστε να μην πληρώσουν υψηλό φόρο λίγοι, αλλά περισσότεροι να πληρώσουν λιγότερο φόρο, Νίκο. Να δούμε πρώτα απ' όλα την κάρτα όπως προκύπτει από τα δεδομένα, από τη δήλωση αυτή ανώτατων των κυβερνητικών πηγών που έρχεται από τις Βρυξέλλες. Και είμαστε... Ναι, πρόδρομε. Λένε λοιπόν οι κυβερνητικές πηγές ότι είμαστε σε διαπραγμάτευση με την Τρόικα, όχι σε πόλεμο. Νέα οριζόντια μέτρα δεν θα πάρουμε. Μην μπερδεύετε τα διαρθρωτικά. Αυτά που πρέπει να πάρουμε που μειώνουν σπατάλες. Αν σας πω για τα μέτρα που χτυπούν την εισφορο διαφυγή, αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να πάρουμε. Δεν θα πάρουμε μέτρα οριζόντια και αυτό ισχύει. Mm-hmm. Τώρα, από εδώ αρχίζει το μέτρημα. Διότι μέτρα θα πάρθουν. Και στρέφομαι στον Νίκο. Και θα πάρθουν, γιατί το είπε και ο κύριος Στουρνάρα σε μια συνέντευξη που έχει δώσει σήμερα και το λένε και όλοι. Αρχίζει λοιπόν ένα παιχνίδι, δεν θα πάρουμε μέτρα οριζόντια, θα πάρουμε μέτρα διαρθρωτικά. Τι είναι τα οριζόντια μέτρα, τι είναι τα διαρθρωτικά? Στην ουσία θα έχουμε σίγουρα ένα νέο πακέτο μέτρων. Μπορεί να είναι 500 εκατομμύρια, όπως λέει η κυβέρνηση ότι είναι η τρύπα που πρέπει να καλύψει, ή παραπάνω αν προκύψουν νέα κενά. Πάμε να τα πάρουμε, Νίκο, από την αρχή. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τα 500 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό γύρω από το οποίο θα οχυρωθεί η ελληνική θέση στη διαπραγμάτευση. Γιατί πολλά άλλα ζητήματα φαίνεται ότι θα πάνε υπερπίσως και πατρίδας για να σωθεί, να σωθούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ ως όριο και να μην πάμε στα 2,5 δις. Ναι. Αυτό το λέμε καταρχήν. Από εκεί και πέρα, μέσα στα 500 εκατομμύρια, αυτό που φαίνεται καταρχήν ότι συμπεριλαμβάνεται, το μεγαλύτερο, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, θα είναι από τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιμένουν από το Υπουργείο Οικονομικών ότι περίπου 460 από τα 500 εκατομμύρια θα προέλθουν από το Υπουργείο Εργασίας, καθώς θεωρούν ότι επειδή η τρύπα προέρχεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, από εκεί και πρέπει να πληρωθούν. Λύθηκε το μυστήριο με τη μικρή Μαρία μετά τις επίσημες ανακοινώσεις του Βουλγαρικού Υπουργείου Εσωτερικών ότι η Βουλγάρα Ρωμά Σάσα Ρούσεβα και ο άντρας της Ατανάς είναι οι βιολογικοί γονείς του κοριτσιού. Οι βιολογικοί γονείς της μικρής Μαρίας που βρέθηκε να ζει στην Ελλάδα έχουν επιβεβαιωθεί. Το DNA αποδεικνύει ότι η βουλγαρική υπηκότητα Σάσα Ρούσεβα και Ατανάς Ρούσεφ είναι οι βιολογικοί γονείς του κορισιού. Έχουν αρχίσει έρευνες για να διαπιστωθεί εάν η μητέρα έδωσε τη συγκατάθεσή της για να πουληθεί η κόρη της στο εξωτερικό. Μιλώντας στους αστυνομικούς αλλά και στους δημοσιογράφους χθες, η Ρούσεβα είχε παραδεχθεί ότι είχε γεννήσει στην Ελλάδα ένα κοριτσάκι και το είχε δώσει σε άλλους Ρωμά, χωρίς όμως να ξέρει, όπως είχε πει, αν αυτό το παιδί ήταν η Μαρία. Μαρία Μάρτου Λινέλη, κατ' αμάρτου του χαράτου του κα. Ας λύσω τη βάμι, σε με ζημάτη, κατ' αιτου, ίσκατε ζημάτη, ίσκαμε δικαιά του τσουκά. Πάντως, η εισαγγελία στην πόλη Καζανλάκ έχει διατάξει προανάκριση για ενδεχόμενη συμμετοχή της Ρούσεβα σε εμπορία βρεφών και σε παράνομη υιοθεσία. Οι άνθρωποι της πρόνοιας, οι οποίοι επισκέφθηκαν το πρωί τον καταβλισμό των Ρωμά, είχαν πει ότι αν αποδειχθεί ότι η Μαρία είναι κόρη της Ρούσεβα, οι αρχές θα ζητήσουν να μεταφερθεί στη Βουλγαρία για να της παρασχεθεί εκεί η φροντίδα που χρειάζεται. Смятам, че бъде установено, че това са родителите на Мария и тя се върне в България, тя ще бъде подкрепена незабавно, ще бъде настанена в кризисен център или център за настаняване от семейен тип, докато се предприеме мярка за крила, примерно настаняване в приемно семейство. Την ίδια ώρα, ο Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Λάρισας και δικηγόρος Γιώργος Μπαρτζόκης καταγγέλει ότι η Μαρία είχε δοθεί αρχικά σε έναν Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έδωσε το παιδί πίσω επειδή είχε πρόβλημα στραβισμού. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε ενισχύεται το βασικό σενάριο που ερευνά η αστυνομία για τη δράση κυκλώματος εμπορίας παιδιών.
σε ένα σπίτι του οικισμού των Βαρσάλων, όπου εκεί πέρα ήρθε ένας επιχειρηματίας και το πήρε προκειμένου να πάει να κάνει διάφορες εξετάσεις υγείας, προκειμένου να κάνουν παράνομη υιοθεσία ενδεχομένως. Αυτή είναι η πηγή. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Ξέρουμε όμως ότι το κοριτσάκι γύρισε μετά από κάποιες μέρες, διότι διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στα μάτια του. Είχε στραβισμό. Σύμφωνα με τους γιατρούς που εξέτασαν τη μικρή Μαρία στο νοσοκομείο Αχέπα, το παιδί είναι πολύ καλά στην υγεία του και πλέον φιλοξενείται σε ξενώνα του χαμόγελου του παιδιού. Στη μικρή γειτονιά Στάνο Λιώσχα ήταν κοινό μυστικό ότι η 48χρονη δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και ήθελε να κρατήσει ένα στην αγκαλιά της και να το μεγαλώσει σαν δικό της. Μαζί με το σύζυγό της βρήκαν τη λύση της αγοράς από μια τσιγκάνα πριν από 8 μήνες ακριβώς. Μια φυσιολογική οικογένεια που κατ' ουσία εμείς το ξέραμε εδώ στη γειτονιά ότι είχαν υιοθετήσει εντός εισαγωγικών ή εκτός ένα παιδάκι. Η καταγγελία όμως που έφτασε στο τμήμα ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής έκανε λόγο για αγοροπολισία και έτσι οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 53χρονο σύζυγο και τη 48χρονη που κρατούσε στην αγκαλιά το μόλις 8 μηνών κοριτσάκι. Στη γειτονιά γνώριζαν ότι το ζευγάρι ήθελε ένα παιδί, όμως δεν είχαν δει ποτέ τη γυναίκα έγκυο. Όταν εμφανίστηκε πριν από 8 μήνες το κοριτσάκι, όλοι κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Την ίδια στιγμή όμως έβλεπαν με πόση αγάπη και φροντίδα το περιέβαλαν. Ήταν δικαιολογημένη η κίνηση. Δικαιολογημένη, σε εισαγωγικά έτσι. Γιατί με τέτοια γραφειοκρατία που υπάρχει σήμερα στο ελληνικό κράτος, και εγώ θα το έκανα. Το κοριτσάκι που σύμφωνα με την αστυνομία το γέννησε μια τσιγκάνα σε μεευτήριο της Αθήνας πουλήθηκε αντί 4.000 ευρώ, ενώ το ζευγάρι προσπάθησε να το δηλώσει στο Δήμο Φιλής, χωρίς όμως να το καταφέρει. Τουλάχιστον εγώ αυτό που έβλεπα το πήγαινε βόλτες, το αγαπούσε πολύ, το είχε σαν παιδί της. Το κοριτσάκι με εντολή του εισαγγελέα ανηλίκων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ το ζευγάρι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αν έγινε κάτι τέτοιο, θέλω να το ξαναδώσουν πάλι στην κυρία Βάσο, γιατί θα περνάει πάρα πολύ καλά το παιδί. Στο ίδρυμα δεν νομίζω να περάσει πολύ ωραία. Θα είναι ένα ξεχασμένο παιδάκι. Η σύλληψη του ζευγαριού απασχόλησε και τα ξένα δίκτυα που αναφέρθηκαν στο περιστατικό με το 8 μηνών κοριτσάκι, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε ζευγάρι υπόπτων αγοροπολισίας μωρού από Ρωμά. Στο μεταξύ, στην ασφάλεια παρουσιάστηκε η οικειοθελώς, η γυναίκα που υποστηρίζει ότι είναι η βιολογική μητέρα του βρέφους που βρέθηκε στη Μυτιλίνη. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ, έδωσε τη δική της εξήγηση για το τι συνέβη με το μόλις 2,5 μηνών αγοράκι. Ήμουνα στη Μυτιλίνη, μάλωσα με τον άντρα μου, τάψα το παιδί στον άντρα μου, ήρθα εγώ στην Αθήνα. Ο άντρας μου πήρε το παιδί μου και τώρα πήγε εκεί πέρα και έφυγε. Η φερόμενη Οσμάνα υποστήριξε ότι θέλει το παιδί της και θα το πάρει σύντομα από την αρήξ αδέρφη της. Στο μεταξύ, ο 20χρονος και οι 19χρονοι που κατηγορούνται για την αρπαγή ανηλίκου ζήτησαν και πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο. Ερχόμαστε στην εξάρθρωση διεθνούς δικτύου εισαγωγής κοκαίνης από την Λατινική Αμερική στη χώρα μας. Μαζί μου είναι ο Πέτρος Κασιώτης και μιλάμε για μια εντυπωσιακή λία σχεδόν 150 κιλά κοκαίνης και πολλές συλλήψεις βέβαια. Για την ακρίβεια, 146 κιλά και 500 γραμμάρια. Ήταν στο μπάτο ενός κοντέινερ το οποίο ήρθε από τη Λατινική Αμερική στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και μόλις το άνοιξαν αστυνομικοί της δίωξης και τους ΣΔΟΕ κάτω ακριβώς από ένα φορτίο με μπανάνες μέσα σε μεταλλικά περιβλήματα βρήκαν την χρυσοφόρο αυτή σκόνη, χρυσοφόρο για τα κέρδη που αποφέρει στους εμπόρους ναρκωτικών. Θέλω να σου πω μόνο ότι οι συνεννοήσεις όλες των μελών του καρτέλ αυτού, των οποίων έχουν συλληφθεί 16, γίνονταν μέσω του Facebook και των δωματίων του ίντερνετ για να αποφεύγουν τις συνομιλίες στο τηλέφωνο για την περίπτωση της παρακολούθησης. Έτσι, για καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιούν και τη νέα τεχνολογία, Πέτρο μου, οι δράστες. Hi, my name is Anna. I'm 10 years old. I like to jumping like a horse. Now I'm gonna show you. Σταμάτητη και ακούραστη, η 10χρονη Άννα Σάλαντερ από τη Σουηδία τρέχει και πηδά εμπόδια όπως τα άλογα. Now it's 1 meter and 5 centimeters. Now it's 1 meter and 10 centimeters. Κορίτσι που έχει λατρεία στα άλογα, υπέδει από πολύ μικρό. Το δέσιμό της με τους τετράποδους φίλους της και η ταύτισή της μαζί τους την έκανε να αναπτύξει αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα, για το οποίο είναι πολύ περήφανη.